Καλησπέρα σε όλους. Το ανάλυσε τον Περιπρές είναι πιστό στο ραντεβού του. Μέχρι λίγο πριν τις 3 σήμερα, όταν και θα δώσουμε σκυτάλι στο παιχνίδι του Ηρακλή, καθώς είμαστε προσαρμοσμένοι στην Football League, ανά τα χρονικά διαστήματα θα έχουμε σύνδεση και με το παιχνίδι του Απόλλωνα Καλαμάκας που έχει ξεκινήσει εδώ και λίγα λεπτά. Μέχρι να γίνουν αυτά, θα προσπαθήσουμε να συμπαρασταθούμε στην Real Madrid, η οποία μετά από 3 χρόνια δεν θα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Και όσο θόρυβο δεν έκαναν οι κατακτήσεις της, άλλο τόσο θόρυβο και μεγαλύτερο έκανε η πτώση της. Η αλήθεια είναι ότι το περιμέναμε, δεν είμαστε. Έτσι έπρεπε να ξεκινήσουμε, Αντώνη, σήμερα. Όχι μεγάλη περιστασία. Έπρεπε να ξεκινήσουμε. Τι, να βάλουμε όλες τις εκπομπές που από το 1-2 και μετά. Να βάλει ο Χρήστας τη Δευτέρα το ηχητικό που τα λέγαμε. Τη Δευτέρα, την Πέμπτη. Νομίζω είμαστε η μοναδική κουβή τη χώρα που πίστευε τόσο πολύ ότι δεν υπάρχει όρθιο να περάσει. Τα είχαμε πει, τα είχαμε ξαναπεί και. Εντάξει, δεν περιμέναμε νομίζω όμως και να δούμε και κάτι τόσο εντυπωσιακό από τον Άγιαξ. Εγώ είχα στο μυαλό μου ότι ο Άγιαξ μπορεί να κερδίσει. Είχα στο μυαλό μου περισσότερο για παράταση. Ναι, το είχα στο μυαλό μου για παράταση του μάτς. Και όταν πήγε και με αυτό το 0-2, το περίμενες. Το 0-2 ήρθε πολύ νωρίς. Και λέω, Αντώνη, ξέχνα το. Εκεί πήγε να μας κάνει τη χάρη το ΒΑΡ. Για συστηματικά με λέω έτσι, μην νομίζει κανένα. Να μας κάνει τη χάρη το ΒΑΡ να μην γίνει το 0-3. Πόσο κρίμα θα ήταν όμως. Και να μείνει ζωντανό. Άλλη κουβέντα που θα ξεκινήσει αυτή με το ΒΑΡ. Εντάξει, τέτοιο κρίμα όμως. Δεν είναι ούτε offside, ούτε πέναλτι, ούτε επιθετικό φάουλ. Δεν είναι κάτι δηλαδή άμεσο στη φάση. Πολύ άδικο. Θα ήταν πολύ κρίμα να μετρήσει ένα τέτοιο γκολ. Γιατί είναι και πέρα από τον γκολ. Μα θα ήταν παράνομο όμως. Τι να κάνουμε. Ναι, δηλαδή... ναι. Με το γράμμα του κανονισμού, ναι. Με το πνεύμα του κανονισμού να το πάρεις. Είναι μεγάλη συζήτηση αυτή. Να σου πω κάτι. Εσύ λες να μην μετρήσει, όχι λόγω Ρεάλ. Όχι, πρόσεξε. Δεν είναι το θέμα να μετρήσει ή να μετρήσει. Στο τέλος της ημέρας πρέπει να καταλήξουμε το πόσο θέλουμε να βάλουμε το ΒΑΡ στο ποδόσφαιρο. Αυτό είναι το σημείο κλειδί. Αυτό, πολύ σωστά το θέτεις. Κατάλαβες. Κατά πόσο το θέλουμε και πού το θέλουμε και πώς το θέλουμε. Στο θέμα της γραμμής, εάν είναι να θεωρούμε ότι ο κόσμος καίγεται και να έχουμε goal line technology. Και να δούμε να μην μετράνε γκολ όπως αυτό στο παιχνίδι της Liverpool με τη Manchester City, που μιλάμε για 12 χιλιοστά. Θα πούμε, οκ, εκεί είναι γκολ. Έρχεται όμως μια φάση εντός εικών παρόμοια στο γεγονός ότι η μπάλα μπορεί να βγει και ή να μην βγει και εδώ για 12 χιλιοστά. Και στην εξέλιξή της μπήκε γκολ. Και χρησιμοποιείται το VAR. Και το γκολ δηλαδή έχει άλλα 60 μέτρα να φτάσει στην εστία μπάλα. Θέλω να πω ότι το συγκεκριμένο γκολ δεν ήταν όπως την Liverpool που η μπάλα πέρασε τη γραμμή, ας το πούμε, ή δεν την πέρασε για 12 χιλιοστά. Είναι φάση το συγκεκριμένο ήταν στο κέντρο του γηπέδου. Όσο θα μπαίνει, άλλη μια ολόκληρη άμυνα στο... όσο θα μπαίνει η τεχνολογία, θα έρχεται η κουβέντα το πόσο θα πρέπει να χρησιμοποιούμε το VAR. Κάποια στιγμή, επειδή το VAR θα έρθει στην Ελλάδα, μπορεί να έρθει φάση στην οποία, που έχει γίνει στη Γερμανία πέρυσι, τον Οκτώβριο, στην περσινή σεζόν νομίζω, όχι φέτος, πέρυσι τον, γιατί το VAR είναι από πέρυσι στη Γερμανία, αν δεν κάνω λάθος, στην οποία υπήρχε φάση στην μεγάλη περιοχή της μιας ομάδας, στην εξέλιξή της η άλλη ομάδα έκανε αντεπίθεση, έβαλε γκολ και ο διαιτητής το ακύρωσε γιατί υπήρχε πέναλτι στην προηγούμενη φάση. Μάλιστα. Σκέψου χειρισμό γηπέδου σε αυτό το σημείο. Ότι δεν μετράει το 1-0 που έκανε εσύ γηπεδούχε Άρη στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ και έχει κερδίσει πέναλτι του ΠΑΟΚ στην προηγούμενη φάση. Πώς από είπε, είδε. Εγώ τσαβάπηκε να γυρίσει. Γι' αυτό σου λέω. Γενικά δεν είμαι τη άποψη, εννοείται να υπάρχει ισονομία 100%, αλλά να μην πηγαίνει δηλαδή η χρήση του ΒΑΡ πάνω από το παιχνίδι. Δηλαδή τώρα χθε ανακοινώνονταν το γκολ, θα ήταν πάνω από το παιχνίδι. Αυτό είναι το δύσκολο. Ποιο την ορίζει. Αυτό. Γιατί πρέπει κάθε ομάδα θέλει το δικό της συμφέρον. Κάθε ομάδα κοιτάζει το παιχνίδι. Όχι, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που αποφασίζουν βάσει του ποδοσφαίρου. Μπορεί να μην είμαστε εμείς, είναι κάποιοι. Χθες για τον διαιτητή, ποιο θα ήταν αυτό που λέει ο Τάσος πάνω από το παιχνίδι. Το όριο δηλαδή να μην ξεπεράσει το παιχνίδι, για τον διαιτητή, ποιο το ορίζει. Για ένα γκολ που έχει δεχθεί μια ομάδα έχοντας την άμυνά της κανονικά σε μια διάταξη. Δηλαδή, μπάλα βγήκε την πρόλαβε ο Ζιβέ στο κέντρο του γηπέδου. Από εκεί μέχρι να φας γκολ, πάνω απ' ότι έχεις κάνει πολλά λάθη συνεχόμενα λάθη. Δεν είναι όπως το παιχνίδι της Liverpool που η μπάλα δεν πέρασε για 12 χιλιοστά
Και εκεί έκανε χρήση του VAR. Ναι, εκεί προφανώς η μπάλα δεν πέρασε μέσα και σωστά ακυρώθηκε. Ένας άλλος λόγος που μπορεί να είναι χρήσιμο το VAR, εάν χρησιμοποιηθεί σωστά, είναι και αυτό. Το ότι θα πρέπει οι ποδοσφαιριστές να έχουν στο μυαλό τους ότι, φίλε, η φάση παίζεται. Ναι. Θα τελειώσει, ναι, και θα τη δούμε. Δηλαδή η λογική του VAR στο offside, ότι υπάρχει μια φάση αμφισβητούμενη. Αν δεν μπει γκολ, την πήρε ο υπόπτης πάνω του. Εάν μπει γκολ, να τη δούμε. Ναι. Εδώ, σε αυτό το σημείο, βρήκαν τη λεπτή γραμμή. Σίγουρα για να υπάρξει το VAR, δηλαδή, και νομίζω ότι σίγουρα στο δικό μας το πρωτάθλημα είναι απαραίτητο, θα πρέπει όμως να υπάρξει και πολύ συγκεκριμένη εκπαίδευση από τους προπονητές για την σωστή χρήση του. Γιατί αν είχαν λαθασμένη χρήση, δηλαδή χθες, κατά τη δική μου άποψη, αν τυχόν ακυρώνονταν τον γκολ του Άγιαξ το τρίτο, θα ήταν μια λαθασμένη χρήση του VAR. Επομένως, αν του χρόνου έχουμε τέτοιες. Ας το πούμε έτσι. Η απόφαση όμως του διαιτητή ήταν σωστή. Έτσι όπως την είδαμε τουλάχιστον, φάνηκε η μπάλα να περνάει έξω. Αλλά υπάρχει μετά το θέμα αυτό. Το πώς το χρησιμοποιείς, πότε το χρησιμοποιείς και αν πρέπει να το. Λοιπόν, να καθαρίσεις μια φάση έτσι. Να κλείσουμε την παρένθεση στο VAR. Γιατί όλη μας κουβέντα είναι ο Άγιαξ. Μια ομάδα την οποία στο Repress προλάβαμε να σας προειδεάσουμε με την ανάλυση του πρώτου αγώνα. Εκεί που ήμασταν ξεκάθαροι ότι ναι, ο Άγιαξ έχασε από την Ρεάλ. Αλλά δες λίγο τι κάνει αυτή η ομάδα, εσύ. Περιγράφω λίγο τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάσαμε το βίντεο. Μας είχε εντυπωσιάσει, ήταν ξεκάθαρα. Με όλη τη λειτουργία, το πρέσβη ψηλά, όλα όσα είχαμε αναφέρει και στο βίντεο. Και το επόμενο βίντεο που έχει να κάνει με τον Άγιαξ είναι όλα αυτά που έκανε ο Άγιαξ να φαίνονται τόσο απλά. Από μια παρέα νεαρών ποδοσφαιριστών. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Με τα νούμερα να αρχίζουν να έρχονται σιγά σιγά από χθες το βράδυ στην επικαιρότητα. Δηλαδή για μια ομάδα η οποία είχε παρατάξει πριν από 2 χρόνια την πιο νεανική ενδεκάδα που έχει αγωνιστεί σε τελικό ευρωπαϊκό. Europa League έχει παίξει ο Άγιαξ. Για μια ομάδα η οποία έχει. Χθες είχε νομίζω μέσο όρο 24,1. Μέσο όρο. Ναι, ναι, ναι. Το πιο μικρό νομίζω. Ένας νεαρός ταλαντούχος ποδοσφαιριστής είναι 24χρονο στην Ελλάδα. Νεαρός ταλαντούχος, ακριβώς. Νεαρός ταλαντούχος. Που ζήτημα να έχει 40 συμμετοχές σε αλφα εθνική. Ναι, έτσι. Ζήτημα. Πικρή αλήθεια είναι αυτή. Ζήτημα. Και ο Ντεγιόνγκ έχει 100. Είναι 20. Και εκτέλεσε και την αποστολή που του ζήτησαν οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα να πάει να αποκλείσει τη Ρεάλ. Αν άρχισε έτσι. Και άμα δούμε και τα άλλα νούμερα, διάβαζα πριν ένα δημοσίευμα. Ο Μπέιλ που ήρθε και από τον πάγκο κιόλας χθες ως αλλαγή παίρνει συμβόλαιο μάλλον 28 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και όλα τα συμβόλαια του Άγιαξ ετησίως είναι 28 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει. Αλλά όπως είχε πει και ο μεγάλος Κρόιφ, δεν έχω δει μια τσάντα με λεφτά να βάζει γκολ. Στο άφησα να το πει γιατί το διάβασα και εγώ και είναι αξίζει να σημειωθεί. Μετά το χθεσινό παιχνίδι, νομίζω ότι η τιμή τους, όλων των παιδιών, θα γίνει δηλαδή στο χρηματιστήριο του ποδοσφαίρου, θα ανέβουν κατακόρυφα. Δηλαδή αυτό το delict. Νομίζω ότι ήμουν Ρεάλ θα πήγαινα να τον αγοράσω χθες. Μόλις μετά το μάτς, αλλά έλεγα αδερφέ. Δεν φεύγεις. Έλα κοντά. Να τους πει, ξέρετε, θέλουμε. Πείτε μου εσείς πόσα θέλετε και να τα βρούμε. Μην τα δίνουμε. Ο Τάντιτς που είναι 29 και τον πήραν από ομάδα της Premier League. Εντάξει, εκεί δεν έπιασε. Βρήκε το ρόλο του εδώ. Ηγέτης δίπλα στους πιτσιρικάδες ουσιαστικά. Αυτό βλέπαμε τον Τάντιτς. Να τους καθοδηγεί, να τους. Το έχουμε πει αρκετές φορές. Το έχουμε πει αρκετές φορές. Υπάρχουν παίκτες που μπορεί για χύψη λόγους να έχουν κάνει μια αλφα καριέρα ή να το ξεκίνημα της καριέρας να φαίνονται κάπως. Να μην γεμίζουν το μάτι για υψηλό επίπεδο. Υπάρχουν ομάδες τις οποίες ο προπονητής καταφέρνει να έχει τόσο ξεκάθαρους ρόλους σε κάθε ομάδα. Σχηματικά το λέω, όπως ο ποδοσφαιριστής του λέει, αγόρι μου, δεν θέλω να κάνεις 100 πράγματα στο γήπεδο. Δεν θέλω από σένα θέλω από σένα 4 πράγματα. Αυτά τα θέλω στο τέλειο βαθμό. 4, 5. Ο άλλος δίπλα σου, αν παίζεις μπροστά, ο πίσω σου, θα κάνει άλλα 5. Από τα άκρα θα κάνουν άλλα 5. Αυτά θέλω. Και θέλω να δουλεύετε μαζί. Δεν να το δουλεύετε κάθε μέρα, να τα βάλετε στο μυαλό σας, μέχρι να έρθει η ώρα που θα κλείνει τα μάτια σας και θα παραπατάτε σωστά μέσα στο γήπεδο. Εντάξει, το ποδόσφαιρο που παίζει ο Άγιαξ αυτή τη στιγμή και ο Ντεχάκ θέλει να παίζει, νομίζω ότι τα χαρακτηριστικά του Τάντιτς ενός ποιοτικού ποδοσφαιριστή ταιριάζουν απόλυτα.
Σίγουρα αυτό ακριβώς που λες, σε ένα σύνολο στο οποίο είναι, το υπόλοιπο σύνολο. Μπόρεσε να δείξει και αυτό μέσα στο σύνολο αυτό τι πραγματικέ αρετές που έχει σαν, σαν ποδοσφαιριστή. Στην United δεν το κατάφερε. Έχει υποθεί, φαντάζομαι, πολλές φορές, αλλά επειδή είναι δικό μας και ίσως θέλουμε να του δώσουμε έναν άλλο χαρακτήρα, ένα πιο μυθικό. Είναι πολύ πραγματικό, πολύ ποδοσφαιρικό αυτό που έκανε η Ελλάδα στο Euro. Η Ελλάδα δεν είχε παίχτες που με ποιοτικά το που τέλειωσε ήταν. Το Euro τους πήρε η Real, η Barcelona, η Manchester και η Bayern. Είχε ένα σύνολο το οποίο ήξερε ακριβώς τι να κάνει. Καθένας είχε το ρόλο του, ξεκάθαρα. Και έδεσαν αυτοί οι ρόλοι. Μιλάμε για μικρότερο διάστημα, μιλάμε έτσι για ένα καλοκαίρι. Που έχει διαφορετικές απαιτήσεις. Εντάξει, σίγουρα και εκεί ήταν πολλά και πολύ πιο σύντομο. Οπότε αυτό τώρα που κάνει ο Άγιαξ όλη τη χρονιά φέτος, όλη τη σεζόν, δείχνει το πόσο πρέπει να σέβεσαι αυτή τη σχολή που μπορεί και έχει 17, 18, 19 χρονών έτοιμους ποδοσφαιριστές για να παίξουν στο υψηλότερο επίπεδο. Όταν έγινε η κλήρωση του Άγιαξ. Φυσικά δεν περιμέναμε χθες να μας το δείξει ο Άγιαξ. Όχι. Όταν έγινε η κλήρωση του Άγιαξ. Ήταν το που ήρθε στα μάτια μας. Θυμάται κανένα τα τελευταία παιχνίδια της, του Άγιαξ με τη Φέγενορντ. Πόσο ήρθαν. 6-2. Τα τελευταία παιχνίδια του Άγιαξ με τη Φέγενορντ. Το 6-2. 6-2 ήταν το σκορ το μεγάλο. Το εντυπωσιακό για τον Άγιαξ είναι ότι το έκανε απέναντι στην συγκεκριμένη ομάδα, στο συγκεκριμένο γήπεδο. Εντάξει, τα δύο τελευταία που βλέπω είναι με την Μπρέντα 5-0 και με την Τεχάνκα 1-5. Μοίρασε τα. Η Φέγενορντ 6-2 έχασε 6-2. Και 6-0 κέρδισε μετά την Βένλο. Ναι. Ο Άγιαξ από τη Φέγενορντ έχασε πόσο? 6-2. Ναι. Αυτή η ομάδα, αυτή που, αυτή χθες. Ομάδα χθες, που είδαμε χθες έφαγε 6 γκολ στο ντέρμπι της Ολλανδίας. Έχασε 6-2. Είναι ποδόσφαιρο. Είναι... Στο ντέρμπι της Ολλανδίας. Δηλαδή τελειώνει το 6-2 και όσοι είστε οπαδοί ομάδας σκεφτείτε τους αφρούς που θα βγάζετε το στόμα. Για άλλους συλλόγους μπορεί να έχει τελειώσει η χρονιά εκεί. Έτσι. Ναι. Με όλη την αναστάτωση που έχει προκληθεί. Αλλά είναι ένα από τα πιο ποδοσφαιρικά κλαμπ της Ευρώπης ο Άγιαξ. Ναι. Όποια κατάσταση αν είναι. Αυτό νομίζω... Έχουν το ποδόσφαιρο και σέβονται το ποδόσφαιρο σαν θεσμό. Το μόνο που με έχει μείνει είναι η ατάκα που ξέρω ότι χρησιμοποιεί συχνά ο Ράσμαν Λουτσέσκου λίγο πριν φύγουν οι ποδοσφαιριστές από τα αποδυτήρια, μετά από μάτς. Είτε το μάτς έχει λήξει όπως το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1 που όλοι νιώθουν εκείνη τη στιγμή προαθλητές, καλώς κακώς, είτε είναι το μάτς μετά την Μπατέ που έχει λήξει 1-3. Στο τέλος της ημέρας, να ξέρετε ότι αύριο θα ξημερώσει. Αύριο η ζωή θα συνεχιστεί. Έτσι. Αν θέλετε να προχωρήσετε, πρέπει να ξεχάσετε τι έγινε χθες. Γιατί αν συνεχίσετε με την χαρά, θα βρείτε προβλήματα. Και αν συνεχίσετε με τα προβλήματα, δεν θα βρείτε χαρά. Σωστά. Τι σημαίνει αυτό, πάνε με τον Άριστον. Είτε ούτε στα άκρα από μία νίκη, ούτε στα πατώματα από μία. Και εδώ είναι το μεγάλο ενδιαφέρον. Ο οπαδός εντός εικόνων μπορεί να έχει δικαίωμα να τον κάνει. Τον τρώει. Ξυπνάει τώρα το πρωί και δεν θέλει να πάει στη δουλειά γιατί τον περιμένει ο άλλος με την κούπα του καφέ με τα χρώματα της ομάδας. Ναι, okay. Το θέμα είναι να μην περνάει μέσα στα αποδυτήρια. Εδώ το ενδιαφέρον είναι για τον Άγιαξ να δούμε τι θα παρουσιάσει τα προημιτελικά. Και φυσικά μεγάλο ρόλο παίζει και η κλήρωση. Στη δική μας περίπτωση αυτό ο Γιώργος Σιμών που σε διακόπτω. Πόσο σημαντικό ρόλο νομίζω το είχε αναφέρει ο Φερνάντο Σάντος, ο οποίος δεν πίστευε το πόσο πολύ περνάει η κοινή γνώμη μέσα στα αποδυτήρια. Δηλαδή το πόσο πολύ επηρεάζονται οι ποδοσφαιριστές από τον πανηγυρισμό, ας πούμε, στον έξαλλο μετά από μία νίκη ή το αντίστοιχα το κακό κλίμα μετά από μία ήττα. Σαν να τους λέει ότι αυτοί δεν είναι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, σαν εσάς. Εσείς ψυχοπνευματικά πρέπει να είστε εδώ, όπως λες τώρα εσύ, Αντώνη, ότι αύριο έχουμε απόπονηση. Θα κάνουμε το πρόγραμμά μας, είτε έχουμε κερδίσει είτε χάσαμε. Έχουμε χάσει. Άμα χάσαμε, δεν σημαίνει ότι θα έρθουμε με το σκυμμένο το κεφάλι και θα κλωτσάμε την μπάλα. Σίγουρα θα μας πειράξει, αλλά πρέπει μέσα από αυτό να μείνουμε σταθεροί στο στόχο μας. Παραδείγματα υπάρχουν πολλά για ομάδες που είχαν φτάσει στο απόγειό τους και ξαφνικά μετά τις είδαμε να καταραίουν. Και εντός Ελλάδος και εκτός. Και απορούσε πώς αυτή η ομάδα που πριν λίγες μέρες τη βλέπαμε να έχει μια εικόνα, μετά παρουσίαζε κάτι τελείως διαφορετικό. Για να το συζητάμε όλο αυτό, έπρεπε να βρει αυτή τη Ρεάλ. Η Ρεάλ, η οποία κάνει τέταρτη συνεχόμενη εντός έδρας ήττα. Έχασε από την
την Χιρόνα. Έχει συμβεί ξανά αυτό, πλάκα-πλάκα. Θα είναι ωραίο στατιστικό. Δεν νομίζω να είναι τέσσερις ακόμα και εντός έδρας. Ακολουθώ αρκετές. Γράφει ένα σωρό αρνητικά ρεκόρ και κόντρα στην Μπαρτσελόνα που έκανε τις τέσσερις σερίτσες από την Μπαρτσελόνα έχει μέσα στον Περναμπέου. Χθες το 1-4 ήταν η πιο βαριά της στην Ευρώπη. Είχε ένα 2-4 από την Μπάγκεν και ένα 1-3 από τη Γιουβέντους. Με τη Χιρόνα χάνει ενώ προηγήθηκε με 1-0. Της βάζουν 2 γκολ μέσα σε 7 λεπτά. Γκολ, ακυρωμένο γκολ και πέναλτι. Μετά έχει τα δύο παιχνίδια με την Μπαρτσελόνα. Και μετά έχει αυτό με τον Άγιαξ. Βρίσκει μια Ρεάλ στα χειρότερά της. Μια Ρεάλ που δεν μοιάζει με ομάδα, με ποδοσφαιριστές που δεν θυμίζουν τον εαυτό τους. Δεν εμπνέονται καθόλου από τον προπονητή τους, γιατί θεωρούν ότι ούτε αυτός θα είναι εκεί, αλλά και περισσότερο θεωρούν ότι μπορεί να μείνει εκεί. Είναι κακό το ότι κλείνει έτσι αυτός ο κύκλος αυτή της ομάδας. Δηλαδή... πολύ κακό για παίκτες όπως ο Κρός, ο Μόντρις που έχουν αυτή την ποιότητα που έχουν πετύχει για αυτά τα πράγματα να έχουν, ας πούμε, χθες τον Κρός αποτυπωνόταν όλη η κακή εικόνα της Ρεάλ. Όσο χάλια ήταν ο Κρός, αυτό είναι κυρία Άντρος. Ένας ποδοσφαιριστής με στατιστικά ευστοχία στις πάσεις κοντά στο 90% ακριβώς. Μπορεί και 95. Και σε αυτό το επίπεδο, στο Champions League τα έχει αυτά τα ποσοστά, έτσι, όχι σε μάτς κοντά σε υποδέσεις. Όπως έγραψε και η Μάρκα στο πρωτοσέλιδό της, βάζοντας φωτογραφία τον Μπερναμπέου με τη λήξη του αγώνα. Εδώ κοίταται μία ομάδα που έγραψε ιστορία. Πολύ εύστοχο. Έχοντας με τον αντίπαλό της να την έχει αποτελειώσει στα χειρότερα της. Λοιπόν, πάμε το time out μας. Πάμε στο παιχνίδι του Απόλλωνα. Γιώργο Παπαϊώνου, σε ακούμε. Καλησπέρα. Ναι, ναι, σωστά. Και η σύνδεσή μας βέβαια οφείλεται σε ένα γκολ που ήρθε για τον Απόλλωνα του Πόντου στο 23ο λεπτό και μάλιστα από ό,τι είδαμε μέσα στη σύγχυση το έχει πετύχει ο Μάικολ Αντάρ, γιατί ήταν αρκετοί ποδοσφαιριστές εκεί σε μια σέντρα του Γεωργιάδη από δεξιά δημιουργήθηκε σύγχυση στα καρέ του ξενοδόχου. Εκεί λοιπόν ο Λαϊντάν βρήκε την μπάλα με το κεφάλι, την έστειλε στα δίχτυα παρά τις προσπάθειες των αμυνωμένων να απομακρύνουν λίγο πριν τη γραμμή. Έτσι έγινε το 1-0 για τον Απόλλωνα που ούτως ή άλλως ελέγχει το παιχνίδι, ελέγχει το ρυθμό του αγώνα, κάνει τις εργασίες του, ωστόσο δεν αποφεύγει κάποια λάθη. Από τα συνηθισμένα λάθη που κάποιες φορές βλέπουμε, κάποια είναι και αφελή στους ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα. Εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι ότι προς το παρόν προηγείται 1-0 και παρότι είχε ανησυχήσει στην αρχή από τον Ηρόδοτο, διότι στο 6ο λεπτό. Σε μια φάση που βγήκε κόντρα επίθεση για τον Ηρόδοτο και μάλιστα δίστασε στη φάση ο Σαμαράς που σήμερα παίζει μετά από δύο μήνες προερχόμενος από τραυματισμό. Όλη αυτή η φάση όπως εξελίχθηκε και εξέλιξε έφερε τον Ηλιάδη να κάνει το σουτ από τη μεγάλη περιοχή και έξω από τη μεγάλη περιοχή. Δυνατό, ο Θεοδρόπουλος παραχώρησε κόρνερ και στην εκτέλεση ενός κόρνερ αργότερα, ενός φάουλ συγγνώμη, ο Ανδρέου έπιασε μια καλή κεφαλιά μέσα από την περιοχή, πολύ επικίνδυνη, η μπάλα πέρασε λίγο out. Βέβαια στο 19 είχαμε ένα κλέψιμο του Λαϊτάν έξω από την περιοχή, προσπάθησε να ευνηδιάσει μακριά τον ξενοδόχο, το έκανε, δίνει όμως την μπάλα πέρασε περίπου μισό μέτρο έξω από τη συμβολή. Αυτά είχαν γίνει μέχρι το 23 που είχαμε το 1-0 από τον Μάικο Λαϊτάν και ενώ αυτή τη στιγμή έχουμε μια διακοπή στο παιχνίδι, υπάρχει τραυματισμός, απλά να επισημάνω ότι ο Ηλιάδης, ο ποδοσφαιριστής που είχε το σουτ στο 6ο λεπτό για τον Ηρόδοτο, πέρσι ήταν ποδοσφαιριστής του Απόλλωνα, δεν ήταν βασικός, αλλά ήταν στο ρόστερ του Απόλλωνα. 1-0 λοιπόν αυτή τη στιγμή εδώ στο γήπεδο του Απόλλωνα Πόντου στην Καλαμαριά και ενώ συμπληρώσαμε 27 λεπτά παιχνιδιού. Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Κάναμε την πρώτη μας σύνδεση μιας και υπήρξε τέρμα για τον Απόλλωνα. Απόλλων Πόντου Ηρόδοτος 1-0. Θυμίζω, μια και ανοίξαμε την παρένθεση της Football League, στις 3 υπάρχει το παιχνίδι του Απόλλωνα Λάρισας με τον Ηρακλή, αλλά και τα παιχνίδια Εγινιακός Καραϊσκάκης, Δόξα Δράμας Κέρκυρα, Εργοτέλης Βόλος, Παναχαϊκή Αΐτος και Τρίκαλα Σπάρτη. Έχουμε αγωνιστική ημέρα στην Football League, σημαντική και για τις δύο ομάδες. Αυτή τη νίκη θα πάει ο Απόλλων τρίτος, έτσι. Θεσσαλονίκης, αν μπορέσει ο Απόλλων να κερδίσει, συνεχίζει στην πορεία που έχει της διεκδίκησης της δεύτερης θέσης που οδηγεί σε μπαράζ με τον 13ο. Με τον 13ο. Τον τέταρτο από το τέλος. Έτσι το έχω στο μυαλό μου. Ναι, 16, 15, 14, 13. Ο τέταρτος πάει σε μπαράζ. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Λοιπόν, λέγαμε λίγο για την άλλη όψη των νομιζών, τη Ρεάλ, η οποία κατέρευσε εντυπωσιακά η φυγή Ζιντάν και Κριστιάνο μέσα στο ίδιο καλοκαίρι. Δεν είναι ότι δεν καλύφθηκε.
είναι ότι η Real δείχνει να μην έχει ούτε ένα σημείο αναφοράς. Δηλαδή δεν μπορεί ξαφνικά αυτήν την ομάδα να λείπουν οι προσωπικότητες. Έχει προσωπικότητες. Περίεργες, παράξενες, αμφιλεγόμενες, με τα καλά τους, με τα στραβά τους, με την ηλικία τους. Καλώς. Δηλαδή, για παράδειγμα, χθες έλειπε ο Σέρχιο Ράμος γιατί το επεδίωξε να πάρει κάρτα στο τελευταίο λεπτό του πρώτου αγώνα για να καθαρίσει από κάρτες να μην έχει στα προημιτελικά. Στα προημιτελικά. Δηλαδή, δεν λέω ότι με Σέρχιο Ράμος δεν θα ήταν το 1-4. Με Σέρχιο Ράμος άγαμε πολύ σίγουρα. Ο Ράμος δεν θα το σήκωνε αυτό. Δεν υπήρχε. Πάντως και στο περσινό μάτς με τη Γιούβε που είχε γίνει το 0-3. Είχε σοφαρίσει το σκορ του πρώτου αγώνα Γιούβε πριν στο 94 γίνει και το πέναλτι. Και είδε πέναλτι. Πάλι έλειπε ο Ράμος. Δεν άκουσα. Είδε πέναλτι. Καλά το υποτάσσω. Εγώ συμφωνώ. Είδε πέναλτι. Να μην δείτε τώρα, σας παρακαλώ. Η απόδοση του Γιουβέντος εκείνο το παιχνίδι έπρεπε να προκριθεί. Πάλι μιλάμε τώρα για το. Και χωρίς βάρ. Τι νοησέ έπρεπε. Το πέναλτι. Τι νοησέ έπρεπε. Το πνεύμα και το γράμμα του κανονικού. Ήταν καλύτερη και στα δύο παιχνίδια. Αν βάλουμε τα δύο παιχνίδια κάτω, ήταν καλύτερη. Όχι, το πρώτο δεν ήταν καλύτερο. Στο πρώτο ήταν δίκαιο το 0. Ωραία. Άμα θέλετε να κερδίζω. Λοιπόν, κύριε, θα σας πάω στο διάλειμμα. Άμα θέλετε να κερδίζω καλύτερο, να βλέπετε μπάσκετ. Εντάξει. Σε ποδόσφαιρο πρέπει να κερδίζει, κύριε Άλε. Πάντω πάλι έλειπε σε εκείνο το μάτσο ο Ράμος. Που είχε δεχτεί έτσι 3 γκολ Ρεάλ και παρουσίαζε αυτή την εικόνα μέσα στην έδρα τη σε παιχνίδι αυτού του επίπεδου. Ο τεράστιο Ράμο. Οπότε αυτό σημαίνει πολλά. Τεράστιο. Τεράστιο ποδοσφαιριστή. Η Ρεάλ υπάρχει χάρη στο Ράμο. Ξεκάθαρα. Η Ρεάλ δεν θα υπήρχε. Η Ρεάλ πήρε το Champions League το τέλειωνε. Πρώτο τη με την Ατλέτικο. Το πρώτο στην τελευταία. Το πρώτο από το παράδοσο που έκανε. Να πήγε να πάρει το 10ο και να το είχαν το Ατλέτικο. Για πέρσι λε τώρα. Όχι, για το 14. Το 10ο, ναι. Τι θα είχε να γίνει. Γιατί στο 90 σοφάρεσε. Αν δεν σοφάρεσε εκεί ο Σέρχιο Ράμος. Στο 90. Όχι, αυτό το λέω γιατί πολλοί θεωρούν ότι ο Κριστιάνο τα έκανε όλα μόνο του το εκείνη. Και εγώ είμαι πολύ περισσότερο υπέρ του Ράμος. Σε τέτοια θέματα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με το και τι περιμένουμε στα σημερινά παιχνίδια που δεν έχουν τη λάμψη των χθεσινών. Εγώ πιστεύω κάτι θα βγάλει πάλι βραδιά. Γιατί για χθες πολλοί περίμεναν εύκολες προκρίσεις και όχι, το δύο. Υπάρχουν αρκετοί που σκέφτονται εντάξει τώρα, ό,τι θαύματα να δούμε. Είδαμε. Αλλά κάτι θα βγάλει βραδιά. Περιμένετε. Α δούμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε. Είναι δύσκολα τα γενέθλια της Ρεάλ. 117 χρόνια να κλείνεις και να έχεις το μυαλό σου αυτό το 1-4. Είναι λίγο. Πόσα χρόνια έχει να μείνει χωρίς τίτλο. Δεν θα πάρει τίποτα φέτος, έτσι. Καλή ερώτηση. Εντάξει, θα τις χρεώσουν το διπυρωτικό. Α, που πήρε στην αρχή. Ναι, το διπυρωτικό που είναι. Όχι στην αρχή, είναι πρόσφατα. Για ένα-δύο μήνες. Ναι. Τέλος Δεκεμβρίου, ναι, με την Αλαϊν αντίπαλο. Λοιπόν. Να ξεκινήσουμε πρώτα με τις συνθέσεις του αγώνα του Ρακλή με τον Απόλλωνα στη Λάρισα. Θα ξεκινήσει. Τεχνίδι το οποίο ξεκινάει στις 3 και θα υπάρχει κάλυψη από τον Λίμπερ, θα το ακούσετε ζωντανά. Λοιπόν, για τον Ηρακλή ξεκινούν ο Καχρημάν κατά τα δοκαριά, ο Βιτλής, ο Κουτρομάνος, ο Γιαννίτσης, ο Ζιαμπάρης, ο Μουνιώθ, ο Καζναφέρης, ο Ντούνης, ο Παναγιωτούδης, ο Παυλίδης και ο Μπορικό στην επίθεση. Και στον πάγκο είναι ο Γιαγκιόζης, ο Κλέιτον, ο Νιαμπούγιου, ο Κουκόλης, ο Ρόβας, ο Πτηνόπουλος και ο Παπαδόπουλος. Για τον Ηρακλή. Του Ηρακλή τη σύνθεση έχουμε μόνο προς το παρόν. Θα ενημερωθείτε συνέχεια περισσότερο. Φυσικά θα υπάρχει και ζωντανή μετάδοση του αγώνα, όπως είπε και ο Αντώνης. Αντιμετωπίζει τον Απόλλων Λάρισας εκτός έδρας. Παιχνίδι που θα ενδιαφέρει και τον Απόλλωνα Πόντου, ο οποίος θυμίζω είμαστε στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης και ο Απόλλων προηγείται με 1-0 από το 25ο λεπτό με σκόρε τον Ολαϊτάν απέναντι στον Ηρόδοτο για την δεύτερη κατηγορία που έχει εμβόλυμη αγωνιστική. Επιστρέφουμε στο, μετά την παρένθεση, στο ανάλυση των Paris Repress. Τα σημερινά παιχνίδια του Champions League δεν έχουν την λάμψη βάσει ονόματος των χθεσινών, αλλά έχουν ενδιαφέρον. Αφήνω πίσω μου τον Dortmund Tottenham για ένα και μόνο λόγο. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο το σκορ ήταν πολύ πιο καθαρό από το προηγούμενο, το 3-0. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο η Dortmund έπαιξε ως γηπεδούχος, αλλά βρήκε απέναντί της έναν Γιορίς, ο οποίος δεν έβγαλε τα αύγαλτα, γιατί υπάρχει και αυτή η κατηγορία εμφάνισης, αλλά ήταν συνεπέστατος
ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκινάει με τον κόλτ. Τότε να μου πω ότι κάπου εκεί η κουβέντα για το παιχνίδι τελειώνει, γιατί και η Ντόρτμουντ έχει αδειάσει. Ξέρει από εκεί που ήθελε 3 γκολ για να ισοφαρίσει αποτέλεσμα, θέλει 5 για να προκριθεί, γιατί δεν υπάρχει παράταση. Οπότε νομίζω ότι η κουβέντα φεύγει και το παιχνίδι απλά κύλησε για να δούμε το πώς θα τελειώσει. Με τότε να, στο πρώτο ημίχρονο να κάνει μια υποφερτή εμφάνιση, γιατί υπήρχαν διαστήματα στα οποία δέχτηκε πίεση από τον Ντόρτμουντ. Να έχει τη μεγάλη τη ευκαιρία που την έχασε με τον Σόνα, τέτα τέτ. Αλλά επαναλαμβάνω, το δεύτερο μήκο να ξεκινάει με το 0-1. Οπότε εκεί είχαμε τον πρόκριση της Τότεναμ. Πριν από λίγο αναφερθήκαμε στο παιχνίδι του Απόλλωνα Πόντου. Πλέον οι γηπεδούχοι έχουν διπλασιάσει τα τερματά τους. Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς συνέβη στο παιχνίδι. Γιώργο. Έχουμε το 2-0 εδώ στην Καλαμαριά. Μεταξύ του 1-0 και του 2-0 δεν είχαμε βέβαια κάποια σημαντική φάση. Είχαμε στο ενδιάμεσο βέβαια την εικόνα του αγώνα που έφερνε τον Απόλλωνα να έχει πλήρως το ρυθμό και τον Ηρόδοτο να μην μπορεί να απειλήσει την ομάδα του Δημήτρη Καλαϊτζίδη. Έτσι φτάσαμε στο 38ο λεπτό, όπου από μια σέντρα καλοζυγισμένη και στο δεύτερο δοκάρι από τον Γεωργιάδη, ο Κυβελίδης, από την απέναντι πλευρά βέβαια, από δεξιά έγινε σέντρα. Χαμήλωσε και το κεφάλι του λίγο, το έχει με το σκοράρισμα ο Λεωνίδας Κυβελίδης. Ήταν εκεί λοιπόν και χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα κατάφερε να νικήσει εύκολα τον Κτηνοδόφους και να κάνει το 2-0. Ένα σκορ το οποίο σαφώς δίνει προβάδισμα ασφαλείας για την ομάδα του Απόλλωνα. Φυσικά το παιχνίδι έχει χρόνο ακόμα, άλλωστε μην ξεχνάμε είμαστε στο πρώτο ημίχρονο. Το παιχνίδι ξεκίνησε στις 2 να θυμίσω και διανύουμε αυτή τη στιγμή το 40 λεπτό. Εφόσον βρισκόμαστε στο μάτι να δούμε και την προσπάθεια του Χασομέρη, ο οποίος ανάμεσα σε 4 δεκάτα θέλει να περάσει. Από τους διακριθέντες σίγουρα σήμερα ο Χασομέρης και με αμυντικές καλές προσπάθειες, αλλά και στην επίθεση που κυρίως είναι το έργο του. Επίσης να πούμε ότι σήμερα όσον αφορά τον Απόλλωνα Πόντου βλέπουμε στη μεσαία γραμμή τον Μάικλ Λαϊτάν, ο οποίος αγωνίζεται αριστερά στην μεσαία γραμμή και οι δύο επιθετικοί είναι ο Χασομέρης με τον Κυβελίδη. Βέβαια είναι ότι αλλάζουν. Ειδικά ο Χασομέρης με τον Ολαϊτάν σε αυτό το σημείο του αγώνα έχουν αλλάξει, αλλά η αρχική τοποθέτηση ήταν αυτή με τον Ολαϊτάν ακραίο στα χαφ και επιθετικούς τον Κυβελίδη με τον Χασομέρη. 2-0 λοιπόν για τον Απόλλωνα Πόντου εδώ στην Καλαμαριά και ενώ βρισκόμαστε στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Λοιπόν, πλέον ο Απόλλωνας έχει ένα σαφές προβάδισμα απέναντι στον Ηρόδοτο για να φτάσει νίκη από το 2-0. Που προηγείται πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Είμαστε, όπως ακούσατε, το 41ο λεπτό. Εντάξει, ρε, ολόκληρη πήγε. Δεν βγήκε. Άσε τον πρόλογο. Δεν βγήκε. Δεν βγήκε, λέει ο Τάσος. Κοίτα, τα χιλιοστά τα βλέπω από μακριά. Τα βλέπει τα χιλιοστά. Τα είδε με γυμνό ματι. Χωρίς να χρειάζεται το replay, λέει, το είδα. Δεν πέρασε. Τίποτα, ούτε βάρο, τίποτα. Αυτό που ήθελα να σου πω πριν, Αντώνη, και Τάσο, που μου έκανε εντύπωση. Εντάξει. Δεν μου κάνει τόσο εντύπωση ότι το βλέπουμε σε γήπεδο όπως τον Περναβέο, αλλά πρέπει να στεκόμαστε αυτό, πρέπει να τονίζουμε γιατί δυστυχώς εδώ δεν είναι αυτονόητα και κάποια στιγμή πρέπει να γίνουν. Με το που λύγει το παιχνίδι, το τέταρτο του Σόνε, με το που λύγει το παιχνίδι, σηκώνονται από παντού στο γήπεδο και πανηγυρίζουν φίλοι του Άγιαξ. Και ναι, στο κέντρο ναι. Του γήπεδου ακόμη, εκεί δίπλα-δίπλα με τους φίλους Ρεάλ. Με φανέλες του Άγιαξ, κανονικά δηλαδή. Όπω το παστέρο. Ποδόσφαιρο και... απλά. Αυτό που είδες είναι ο ορισμός του τελειώματος Κέιν. Είναι η πρώτη του καλή ενέργεια μετά την επιστροφή του αποτραυματισμού. Για να δούμε και στο πρωτάθλημα ποιον παίζεται τώρα. Ξέρεις. Δεν το θυμάμαι. Καθόλου όμως. Αλλά νομίζω ότι τώρα είναι η ώρα σιγά σιγά τότε να αρχίσει πάλι μετά την κοιλιά να παίρνει τα πάνω της. Τι να αρχίσει μετά την κοιλιά. Τι να αρχίσει. Κάτσε, βγει τρίτη. Γιατί. Μικρό πράγμα είναι να βγει. Έχει ενδιαφέρον και το Μάτι Ρεάλ το Σαββατοκύριακο. Επίσης, αν μπορούμε να το δούμε. Με τη Southampton. Η Ρεάλ παίζει. Η τότε να παίζει εκτός έδρας με τη Southampton. Δύσκολο παιχνίδι. Γιατί η Ρεάλ παίζει εκτός έδρας με τη Valladolid. Σκοτωμένα φίδια. Θα ξεσπάσει, λες. Τι είναι ξεσπάσει. Θα θεωρηθεί. Μόνο να χάσει για αυτό το παιχνίδι. Θα έλεγα τώρα τι δεν κάνει ο πιθαμένος, αλλά. αυτό μου το έλεγε ο πατέρας μου πάντα όταν η ομάδα του δεν πήγαινε καλά και του έλεγε αν θα κερδίσει και μου έλεγε αυτή την ατάκα. Ότι δεν αερίζεται. Δηλαδή, Αντώνη, είσαι ο Σόλσκερ. Είσαι ο Σόλσκερ και κατεβαίνεις με ένα 4-2-3-1 και ναι. Έχεις στα αμυντικά χαφ, ή ας το πούμε έτσι, στους κεντρικούς χαφ, Μακ Τόμινεϊ και Φρεντ. Και δεξιά έχεις έναν 19χρονο Ντάλοτ. Δεν ξέρω αν έχει ξαναπέξει φέτος αυτός. Ναι, Μακ Τόμινεϊ και Φρεντ. Και Φρεντ. Πηγαίνεις. Ενώ θα μπορούσες να έχεις ποιους δηλαδή. Μπορείς να έχεις. Ποιους να έχεις. Ο Κουμπάκι, τι είναι εκτός αποστολής. Εσκεμένα. Όχι, δεν νομίζω.
προφανώς κάτι συμβαίνει. Έχει αποκλειστεί από την ΕΠΟΕΛ, αλλά δεν γράφει ότι είναι εκτός για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Μήπως είχε πάρει κάρτα, ρε παιδιά, ο Πογκμπά στο πρώτο παιχνίδι και. Το πλέον πιθανό. Το πλέον πιθανό είναι αυτό. Έχει εντύπωση ότι ναι, ότι. Από τους κεντρικούς και... είναι ο Ερέρα εκτός. Ο Μάτιτς εκτός. Ο Μάτα εκτός. Ο Λίνκαρτ εκτός που παίζει και εκεί. Επιδημία. Ο Πογκμπά εκτός. Δύσκολα τα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή η United πάει χωρίς να έχει να χάσει τίποτα. Σφίξανε. Σε βλέπω πολύ με τη United, είσαι πολύ ανεβασμένο. Εγώ πιστεύω ότι η United σήμερα έχει κάτι να μας δώσει. Αν όχι να προκριθεί, τουλάχιστον να μας δώσει ένα ενδιαφέρον παιχνίδι στο Παρίσι μέσα. Δεν λέω ότι θα περάσει. Λέω ότι όμως θα προηγηθεί και θα δώσει ενδιαφέρον. Επειδή ακριβώς πάει με αυτή την άγνοια κινδύνου. Ότι εντάξει, με τους πιτσιρικάδες. Αλλά και τα παιδιά στο Παρίσι. Είναι United, έτσι. Τι θέλουν την πρόκριση τα παιδιά στο Παρίσι, δεν είναι τίποτα. Εντάξει, δεν σου είπα ότι θα περάσει η United. Να ξέρεις, θα μας δώσει ενδιαφέρον βράδυ, λέω. Θα παίξει ανοιχτά, θα παίξει ελεύθερα, δεν θα πάει να κλειστεί να υπερασπιστεί κάτι. Ο Γιώργος, λοιπόν, που θέλουμε να καταλήξουμε. Είναι από αυτούς που στην παρέα, ενώ εσύ έχεις το άγχος τι θα κάνει η ομάδα σου, έρχεται και λέει το πρώτο μάτς πόσο ήρθε, 1-2. Α, να γίνει 0-1, να έχει ενδιαφέρον. Και εκεί που κρατιέσαι να τον πετάξεις, λες άντε, κάτσε και εσύ εδώ πέρα στην παρέα μας. Επίσης παίζει με έναν Ανδρέας Περέιρα στο σαν μεσοεπιθετικό. 23 χρονών το παιδί. Δεν τους ξέρω. Όχι. Δηλαδή, κατάλαβες το πρόβλημα. Τους μάθεις απόψε. Αύριο θα συζητάμε για αυτούς το refresh. Πώς ξέρω. Ένα-ένα έρχονται τώρα, λίγο πριν ολοκληρώσουμε. Ο Γιώργος, επειδή είναι Γιουβέντους και σου λέει: θέλει μάλλον να κάνετε 3-0. Να έχουν κάτι στα αποθήκια να δείξουν παιδιά. Ο Άγιαξ το έκανε. Η United το έκανε. Πάμε κι εμείς. Όπως πέρσι που έγινε το προηγούμενο βράδυ η ανατροπή της Ρώμα με την Μπαρτσελόνα και το επόμενο βράδυ έπαιζε η Γιουβέντους μέσα στον Μπερναμπέου. Και έγινε 0-3, ναι. Και λέω, λες τώρα να πάρω καμία έμπνευση από αυτό. Να... Πολύ λογικό. Και εγώ χθες το βράδυ τελείωσε το μάτς. Είπα, ναι, εντάξει, ο Άγιαξ πέρασε δίκαια. Με στεναχώρησε για τη Ρεάλ. Αλλά μπήκα να δω λίγο τι κάνει η Λιόν. Αν είναι καλά, αν είναι σε καλή κατάσταση. Ελπίζουμε, ξέρω εγώ, τα παιδιά, ο Φεκίρ εκεί να ανάψουν μια λαμπάδα στο παιδί. Να πάμε εκεί στην Άιδερ Άπη να ανάψουμε μια λαμπάδα στο παιδί. Αυτό θα παίξει, δεν έπαιξε το πρώτο παιχνίδι. Το Φεκίρ, οπότε ναι, τώρα είναι. Σωστό. Το άλλο το μάτς, το Ρώμα Πόρτο. Πόρτο Ρώμα. Το Πόρτο Ρώμα. Αυτό το ζευγάρι είναι το όνειρο όλων των υπόλοιπων. Ναι. Που σκέφτονται να περάσουμε, να μας τύχει και η Ρώμα ή η Πόρτο στα μέτρα μας. Όχι καμιά. Άκη, πιστεύω θα γίνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι εκεί. Εκεί τα λέγαμε και πριν εκτός αέρα. Κωνσεϊσάο έχασε προχθές τον ντέρμπι τίτλο με την Μπενφίκα. Εντάξει, τέλειωσε το πρωτάθλημα. Απλά τον προσπέρασε η Μπενφίκα και με ανατροπή μάλιστα το έχασε. Ναι, εκεί με τον 19χρονο τον Φέληξ να κάνει. Να ισοφάρισε ο Φέληξ και πολύ ένα-δύο έγινε στο σπουδαίο παιχνίδι. Και τώρα πάει το ένα έχει, το ένα σου ζευγάρι έχει ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι τόσο εμπορικό. Το Πόρτο Ρώμα. Το άλλο έχει ενδιαφέρον, αλλά σκέφτησε μέσα ότι ξέρεις, είναι τώρα ένα 0-2. Είναι εμπορικό, αλλά δεν έχει ενδιαφέρον. Ναι. Να κάνει ένα 0-2. Αλλά όπως και να το κάνεις, λες, θα κάτσω να δω Παρί με Βεράτη, με Μαρκίνιος. Ναι. Με χίλιους... Δηλαδή, εσείς βλέπετε μια άνετη νίκη ξανά της Παρί και άνετη πρόκριση. Εγώ ναι. Ναι. Εγώ και τον ναι το λέω γιατί έχουν καεί τα τελευταία 2 χρόνια πολλές φορές εκεί στο Παρίσι και είναι ο μοναδικός στόχος που πραγματικά τον θέλουν. Το πρωτάθλημα και να μην το πάρουν μια χρονιά δεν έγινε κάτι. Το έχουν πάρει 2 τελευταία χρόνια το 80%. Νομίζω ότι ο στόχος του ξεκάθαρος και για αυτό το λόγο πήρα και τον Νεϊμάρ είναι για να πάρουν το Champions League. Και ο Μπουφόν γι' αυτό πήγε εκεί. Σωστό. Για να Μπουφόν, ναι. Είναι εκεί. Εφού του το κόψατε πέρσι εσείς εκεί στη Μαδρίτη. Δεν τρέπεστε καθόλου. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Πες μου λίγο για τον Ζανιόλο, για αυτή την. Ο Ζανιόλο, είχαμε ασχοληθεί αρκετά στην εκπομπή στο πρώτο παιχνίδι. Το πρώτο παιχνίδι, ένα πρόδοση τον οποίο η Ρώμα τον απέκτησε το καλοκαίρι από την Ίντερ. Έχει κάνει πράγματα για την ηλικία του εξαιρετικά. Δηλαδή, για την ηλικία του στην Ρώμα δεν είχε υπάρξει άλλος ποδοσφαιριστής που να έχει κάνει τόσες πολλές συμμετοχές στο πρωτάθλημα στην ηλικία του στην πρώτη του σεζόν. Πέτυχε αυτά τα 2 γκολ με την Πόρτο. Έχει ενδιαφέρον ως ποδοσφαιριστής τη σωματοδομή του, γιατί δεν είναι από αυτούς τους δελικάτους ψηλούς, τους κοντούς. Έχει ύψος, έχει ελαστικότητα. Αριστεροπόδαρος.
Είναι αριστεροπόδαρος. Θυμίζει λίγο, ξέρεις, έτσι ωραίες παλιές ρωματικές εποχές που έβλεπες τα δεκάρια τα πιο δελικάτα. Τα έχει όλα. Και δεν είναι. Τελικά του 90 δεν είναι και εύκολο, έτσι. Σίγουρα. Να το κουβαλάς αυτό το κορδί. Συναρμογή ήταν σου, έτσι. Ναι, ναι, βέβαια. Σωστά. Πολύ σωστά. Δεν είναι εύκολο. Έχει ενδιαφέρον, τέλος πάντων. Αυτός ο ποδοσφαιριστής έχει ενδιαφέρον να το παρακολουθήσεις λίγο, να δεις τι γίνεται, τι συμβαίνει. Η Ρώμα έχει διάθεση, και πολύ καλά κάνει, βέβαια, έτσι, να τον αξιοποιήσει. Να του δώσει το χρόνο που χρειάζεται για να δουν τι μπορεί να... αν μπορούν να έχουν από αυτόν αγωνιστικό και οικονομικό όφελος. Νομίζω είναι στο βούτυρο, στο ψωμί του Μόντσι αυτή η περίπτωση. Δηλαδή, σαν να λέει μόλις τον είδε, εντάξει, από αυτόν θα πάω βγάλω 70 εκατομμύρια. Δηλαδή, τον είδε και λέει, εντάξει, παιδιά, εγώ το έχω. Αλλά... έχω κάνει καμιά 50 τέτοιες πωλήσεις. Το έχω. Παίξε εσύ και άσε με εμένα να βάλω τη χρυσόσκονη από πάνω. Ναι, σωστά. Αλλά περιμένουμε να δούμε αυτό που λέγαμε και προχθές, διάρκεια. Δηλαδή, έκανε μια καλή εμφάνιση στο πρώτο μάτς, να τον δούμε και απόψε. Σίγουρα. Αν είναι στα χαμένα. Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Το πιο δύσκολο. Διάρκεια. Μεγάλη υπόθεση. Η διάρκεια. Γι' αυτό και ο Άγιαξ, ο φετινός, ο Άγιαξ που οι περισσότεροι μπορεί να ήταν πρώτο του παιχνίδι χθες, να μην είχαν το πρώτο παιχνίδι, αλλά τώρα από περιέργεια, από την περιέργεια που τους δημιούργησε ο ίδιος ο Άγιαξ, με την λίγο, κάποιος που ήταν λέγει αλαζονία, ότι το πάμε στη Μαδρίτη, ναι, τι έχουμε χάσει, πάμε παίξουμε, πάμε παίξουμε. Το βγάλει και σε βίντεο που το, η δηλώση όλων των ανθρώπων ήταν ότι πάμε ιστορία. Πάμε να γράψουν ιστορία και το έκανε εμφατικά. Και είναι μια ομάδα η οποία είναι νεανική και όμως για την ηλικία της έχει δείξει ότι έχει διάρκεια ήδη. Για άλλη μια φορά, πολύ καλές τακτικές, πολύ σημαντικές, περισσότερο από όλα τι μετράει, η θέληση. Εδώ όμως... είδαμε χθες μια ομάδα, γιατί η Ραλ ξαφνικά δεν έχει καλή τακτική η παιδεία. Έχει. Αλλά αυτός που ήθελε περισσότερο το παιχνίδι, τους έκανε να προσαρμοστούν τόσο συγκεντρωμένος. Ναι. Τόσο συγκεντρωμένος ο Άγιαξ που δεν άφηνε. Επίσης, χώρια που είχε τα πνευμόνια να αφήνει σπιθαμή, έτσι. Έκανε κάτι που ίσως δεν το περίμεναν πολύ. Και αυτό που εντυπωσίασε, το τόνισε και ο Σπίκερ αρκετές φορές που περιέγραφε το παιχνίδι στην Cosmote TV. Το πώς μετά και από το 2-0-2 και από το 0-3 ακόμη. Δεν έκατσε πίσω σε κανένα σημείο του παιχνιδιού για να περιμένει τη Ρεάλ να της δώσει χώρο, να κλειστεί πίσω. Έπαιζε στον ίδιο ρυθμό, στην ίδια τακτική, σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Λοιπόν, επειδή εμείς ξεχνάμε, ο Πογκμπά έχει αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι. Α, μπράβο. Και ο Περέρα προχθές, ο φίλος μου Παναγιώτης λέει ότι έβαλε γκολάρα. Προφανώς σκόραρε το παιδί. Του άρεσε και το Παναγιώτη τον γκολ του. Οπότε. Έτσι, γιατί είχαμε ζήτηση για την United και τα εντός εικών άγνωστα. Ονοματεπώνυμα σε σχέση με αυτούς που θα μπορούσε να παρατάξει η United, έτσι. Ναι. Στο παιχνίδι, αν δεν είχε φτιάξει. Ο δεν είναι μικρό, είναι 23 χρονών. Mm. Ο Ντάλο που παίζει στα δεξιά είναι μικρό, είναι στα 18. Και ο Μακτόμινεϊ επίση, αλλά τον έχουμε, μας τον έχει συστήσει ο Μουρίνιο. Μουρίνιο, ναι. Οπότε και αυτό είναι στα 19. 93. Παίζει και αμυντικό χάφ. Ο νέο Μάτιτ. 93. Αμυντικό χάφ είναι 93. Σαν το Μάτιτ. Πώς θα την ακρίβει θα πήγαινε. Σαν το Μάτιτ. Βαρύ. Δυνατά, aggressive στα μαρκαρίσματά του. Ναι, να παρατηρείτε τον Καντέ. Τώρα, ναι. Θα τον πατήσει. Να του δώσει μια καταλάβωση με τον γόνατο στο πρόσωπο χωρίς να σηκωθεί. Χωρίς να πάει κάπου. Εγώ περπατούσα, μπροστά μου έπεσε. Το Βεράτη απόψε. Το Βεράτη. Απόψε, το Βεράτη, θα γιατί πάλι. Αν και εκεί στο Παρίσι του έχω τέτοιο με το εγκλήμα που κάνουμε τώρα Ραμπιό και τον έχουν εκτός αποστολής του για να πηδεί ένα αιώνι. Αφού θα φύγει. Θα φύγει. Τώρα μπει ώρα, παιδιά. Ναι, τώρα μπει ώρα. Λέγαμε για τελικά τους ποδοσφαιριστές. Αυτός είναι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να αποχωρήσουμε. Λίγο νωρίτερα να δώσουμε σκυτάλι για στον Γιώργο Ματζιούκ, γιατί υπάρχει εμβόλυμα αγωνιστική της Football League. Θυμίζω ότι ο Απόλλων Πόντου προηγείται στο ημίχρονο με 2-0 του Ηροδότου. Όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια της Football League, συμπεριλαμβανομένου και της αναμέτρησης του Ηρακλή στην Λάρισα κοντά στον τοπικό Απόλλωνα, ξεκινάει στις 3. Εκεί θα υπάρχει το μικρόφωνο του Λίπερο για περιγραφή. Από εμάς, καλό μεσημέρι. Το ανάλυση των Paris Press ανανεώνει το ραντεβού του για αύριο στις 2. Μέχρι τότε να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.